ένα διεθνές cast, στο οποίο περιλαμβάνεται και η Vanessa Redgrave και ένας ικανός προϋπολογισμός, 4,5 εκατομμύρια ευρώ, εμπλέκονται στην μεταφορά της θεατρικής παράστασης «Μύρνης μου αγαπημένη» για τη μεγάλη οθόνη. Η ταινία θα παρουσιαστεί στις αίθουσες τον προσεχή Δεκέμβριο. Η ΕΡΤ βρέθηκε στα γυρίσματα και μίλησε με τους συντελεστές. Όρη Καραντινάκη και με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από την καταστροφή της Μύρνης, η μεταφορά του θεατρικού «Σμύρνη μου αγαπημένη» στη μεγάλη οθόνη είναι γεγονός. Τα πρώτα γυρίσματα στη Μυτιλίνη έγιναν στο διόροφο αρχοντικού Αλεπουδέλη, όπου ζούσε για χρόνια ο Οδυσσέας Ελίτης. Όλοι μας μπορούμε να είμαστε μετανάστες. Και είχε δίκιο πάνω σε αυτό και υπάρχει και ένας ωραίος συνειρμός στο πώς ξεκινάει η ταινία και σε σχέση με το τότε και με το σήμερα. Είναι ένα εξαιρετικά συγκινητικό σενάριο, το οποίο ξεκινάει με έναν τρόπο, δεν είναι απλώς μια ιστορική ταινία. Μπορεί κάποιος πολύ επιπόλαια να πει ότι «Α, ωραία, τον ξέρεις το ρόλο, αλλά άρα είναι πολύ πιο εύκολο να τον υποδηθείς». Όχι, είναι πολύ πιο δύσκολο. Γιατί ακριβώς από ένα θέατρο χιλίων θέσεων, ουσιαστικά ερχόμαστε κάπου εδώ. Είναι πάρα πολύ σπουδαία και μεγάλη παραγωγή και νομίζω ότι μια τέτοια παραγωγή αρμόζει για να φωτιστεί αυτή η ιστορική στιγμή. Είναι πολύ διαφορετικό το θέατρο με το κινηματογράφο και με την τηλεόραση. Στο κινηματογράφο είναι το βλέμμα, είναι τα μάτια, είναι οι εικόνες. Έχουμε ανθρώπους δηλαδή που όλοι δουλεύουν με το καλύτερο δυνατό, με πολύ αγάπη, με πολύ μεράκι, για να πραγματοποιηθεί μια πολύ σημαντική στιγμή της ελληνικής ιστορίας και να καταγραφεί πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο και μάλιστα από Έλληνες. Οποιοσδήποτε θα μπορούσε να γίνει δεδομένο των συνθήκων πρόσφυγας, μετανάστης, άπατρης, να τα χάσει όλα, μη σνομπάρετε τις μειονότητες, μη σνομπάρετε το τι γίνεται γύρω μας, γιατί όλοι μπορεί να βρεθούμε σε αυτή τη θέση. Στην ουσία είναι με πάρα πολύ μεγάλη ελληνική ταινία. Καταγράφεται η τραγωδία, η μεγάλη, αυτό που τραβήξαμε στη Μικρά Ασία. It's such a wonderful play and it combines so much history and so much information and such an intense personal story. Τα γυρίσματα της ταινίας ξεκίνησαν στη Χίο και συνεχίζονται στη Μυτιλίνη. Επόμενες στάσεις, η Αθήνα, ο Πειραιάς, το Φάληρο. Μικρή διακοπή και σε λίγο στην αθλητική σας ενημέρωση με τη Μαρία Παπαδοπούλου. Η μεγάλη νίκη της Γερμανίας επί της Πορτογαλίας στη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Euro.